Δεν μου λες, ρε. Έλα, κάνε κάτι. Μισό λεπτό, όχι, όχι. Δεν μου λες, ρε. Τηλέφωνο. Εσένα λέω. Δεν μου λες. Εγώ παίρνω 540-600 και λέει ότι είναι κατηλημένος ο αριθμός. Γιατί? Τι είναι ο σαμποτάζ? Θα χτυπήσω ξανά. Ο αριθμός είναι κατηλημένος. Ή μαλάκας είσαι εσύ. Ή ετοιμάζεις να πεθαίνεις. Τι να δεις απ' έξω, βρεβλάκα. Άμα σε κάτω κάτι που γίνεσαι, άμα θα φταίω, ρε Καραγκιόζη. Μάρι, πώς το βλέπω. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε, με αυτό το φελό μέσα. Δεν σ' ακούω. Ο Πάουκ δεν παίξει από εδώ και πέρα να κάνουμε τη διαφορά. Κάτσε λίγο να ακούμε τον ακροατή με αυτό το μάλακα μέσα. Έλα, ρε. Φλέγε. Κάτσε να ακούμε, ρε γαμώτο. Δώσε ήχο από μέσα, ρε. Πώς το βλέπεις, τον Άρη. Τι με, ρε, τι με. Τέρμα είναι, το κεφάλι σου τέρμα είναι, δεν ακούγεται, ρε. Μα δεν ακούγεται. Κόψτε να ρε. Πάμε στην επόμενη. Στα βγάλω τα κολοκάναλα που δουλεύουμε για πάμε παρακάτω. Τα κολοκάναλά σας. Στραβή η κάμερα. Ήχο δεν έχει. Έχει στα βγάλω από εκεί πέρα. Πάμε στον επόμενο. Κολοκάναλα. Το Europe One, εκεί που είμαστε, όταν θέλουμε να πάμε να χέσουμε στην τουαλέτα, παίρνουμε χαρτομάτιλα από το περίπτερο. Δεν έχει χαρτομάτιλα από το. Σιζοδήμο, μικρέ σιζοδήμο, νεαρέ. Είναι εδώ. Έφυγε. Ο Γιατζίδης είναι εδώ. Ναι, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το κλιματιστικό. Ανοιχτό άμα είναι αυτό το. Ναι. Και για πολύ ώρα. Ωραία. Κλείσε το κλιματιστικό και άνοιξε το παράθυρο και την κουρτίνα. Δεν αυτό το κλιματιστικό. Φαίνε... Έλα μέσα. Ρε. Εγώ θα το σηκώσω. Στα διάλογα. Ούτε να το σηκώσει δεν μπορεί. Εδώ μπορεί να σηκώσει το πλούσιο. Θα σηκώσει το γραφείο. Πίσω. Το μεσημέρι, τι έγινε, λέει, ρε τσάκαλε. Άκου να δει τι έγινε το μεσημέρι. Μπαίναμε το κόκκινο να κάνουμε εκπομπή. Μπροστά μας είναι οι χολύπτες. Μπαίνει ένας μαλάκας μέσα, ο οποίος είναι αρχιτεχνικός κτλ. Και αρχίζει και βρίζει τους χολύπτες. Αρχίζει και με αποσυντονίζει. Βγαίνουν έξω. Αρχίζουν να μαλώνουν δίπλα. Έχει μια αίθουσα, η χολυψία, το production και το στούντιο. Ένα δωμάτιο. Δύο, τρία, τέσσερα. Και μαλώνουν στα τρία από τα τέσσερα δωμάτια. Δεν πλακώνονται, μαλώνουν. Τους λέω σταματήστε, πάτε έξω να. Είναι ασέβεια αυτό. Ο κόκκινος βέβαια μαλάκας. Μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι, ρε μάνα. Μην ασχολείσαι. Μετά εκεί που. Μετά από εκεί που κάνω εκπομπή, μπαίνει ένας διαιτητής παλιός. Μπουρδέλο, Μετρόπολης. Μπαίνει ένας διαιτητής παλιός, ο Κατσάρκας, πώς το λένε. Ένας, σαν αρχούδα είναι ένας, σαν χιμπατζής. Λέει το κόλ του Πάοκ, λέει, που βάζει αυτή είναι άκυρο, λέει, γιατί λέει, δεν θέλει, θέλει να γυρίσει την πάρα. Ρε γάμο, την πάνε Αγία σας, λέω, βγείτε έξω. Παίρνω τα. Κλείστε, λέω, τις αυτές. Παίρνω κάτι καφέδες που εκεί τα πετάω πάνω στα παράθυρα, τα σπάω. Βγαίνω έξω, τους λέω έτσι και δεν σταματήσετε, θα σας δίνω και τους τέσσερις. Θα σας γαμίσω την Παναγία και τους τέσσερις, λέει, πουσταράδες. Ήρθε ο Γρηγοριάδης, σε παρακαλώ ιστορίες. Ρε μαλάκα, του λέω, δείξε μια πυγμή, ρε, πουστή εδώ πέρα. Πώς μαλώνουν αυτοί εδώ πέρα. Πώς τη βρίζουνε, πώς κάνουνε, πώς ράνουνε. Τα πήρα στο κρανίο. Εδώ μεταξύ την πλήρωσε ο κόκκινος. Εκεί που ξεθολώνω, τον βλέπω απαθή τον κόκκινο. Εσύ ρε μαλάκα, του λέω, δεν σε ενοχλεί που στην εκπομπή τη δική σου μπαίνει άλλο ο μαλάκα, σαν προσκάλεστο, κάθεται εκεί, μιλάει μαζί. Στο τέλος θα μπει κανένα μαύρο να πουλάει CD, θα βγάλει την πούτσα του, θα την κάνει λάσο, θα μα τη χώρισει στον πάτο και θα μα γαμίσει κιόλα. Μαλάκα, του λέω, εγώ φταίω. Εγώ του λέω, φταίω, μαλάκα. Γαμώ το σκατοκέφαλό σου που στη μορφή. Εδώ το δείξω λίγο. Δείξω λίγο. Δείξω ομορφιά λίγο. Δείξω κοντινό, μπορεί να δείξει. Κοντινό. Ένα κοντινό. Κοντινό μπορεί να δείξει, ελληνικά μιλάω. Δεν πήγα, όχι. Το είδα. Έλα εδώ. Δώσε τα δώρα, Χαϊβάνη. Μα είναι δυνατόν. Να δείξε το παιχνίδι σίγουρα, αλλά. Κόλλησαν τα μηνύματα πάλι. Κοίταξε δεν ξέρω τώρα. Γιατί μου φαίνεται. Αυτή η δέσποινα το αστέρι που το βλέπω κανένα τέταρτο εδώ πέρα. Ανανέωσε τα ρε τα μηνύματα, ρε. Φράσκι μάντρα. Ρε κακέκτυπο του γκλέτσου, ρε. Ρε πάντα το κουμπί. Άσε να πατήσει το κουμπί, μπορεί να χαθεί και η δέσποινα. Δεν μιλάω εγώ πολιτικά. Ρε, εσύ τα. Δεν μιλάω. Τα εξαφάνισε τα μηνύματα αυτό. Πάει και η δέσποινα. Λοιπόν, πάει και η δέσποινα. Αυτό θα φανεί. Εγώ δεν μίλησα υποθετικά. Πρόσεξε να δεις, άλλο λέμε τι? Τώρα. Εάν δεν έβρεχε, λέμε. Τι πες μου. Πατάω refresh. Το refresh τι σημαίνει. Ναι. Συντονίζεσαι, γίνεται. Λέγε, Ούρκουλος. Τώρα εξαφανίστηκαν όλα τα μηνύματα. Δηλαδή, εξαφανίστηκε και το πλαίσιο. Σιγά σιγά θα. Αυτό το έβγαλε για να μην στέλνει ο κόσμος τώρα. Αυτό το έβγαλε για να μην στέλνει ο κόσμος, ναι. Πλάω τώρα. Ναι. Είδα ότι είχε μηνύματα και 2 ώρες πριν από πάλι είχε. Ναι.
Πώς γίνεται όταν. Ναι, όταν. Όταν βγαίνω εγώ. Ο άλλος ο σαβουνοκέφαλος εδώ που κάνει το ρεστινικό είχαν κανονικά. Γραμμές είχαν. Μισό λεπτό. Κάτσε να τσεκάρω να ξέρω τι μου γίνεται. Κάτσε. Είχαν και γραμμές. Κάτσε. Απίστευτο. Να δω αν έχει και τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Περίμενε. Προβοκάτσια είναι αυτά. Παράει. Τελείωσε. Έχουμε τηλέφωνα. Εμείς τα έχουμε ή τηλέφωνα ή μηνύματα. Και τα δύο μαζί δεν υπάρχει. Ναι, εγώ είδα εσύ, ας πούμε, σαν τεχνικός, πώς θα το διορθώσεις. Δηλαδή, αν είχες πει, αν ήσουν πιλότος. Εσύ λες. Πάει το αεροπλάνο. Ναι, άμα ο κινητήρας, ας πούμε, χαλάσει ο ένας, θα πεις, δεν φταίω εγώ, ο μηχανικός φταίει που. Και αν το αεροπλάνο θα πέσει, να πούμε, στην παιδιά θα κάνω. Ναι. Τα στέλνουν αλλού, όχι σε μένα. Τα στέλνουν αλλού τα μηνύματα. Ναι, media λέγεται η εταιρεία. Ναι, και χαλάει η media μόλις έρθω εγώ μόνο. Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε τι είχαμε. Υπάρχει ελπίδα να τα ξαναβγάλουμε. Δεν υπάρχει. Τι λέει να αυτό εξαρτάται. Όχι εξαρτάται, όχι. Δώσ' μια ελπίδα. Δεν λέω ότι φταίει εσύ. Δώσ' μια ελπίδα. Μπορεί να πούνε. Ναι, και τελείωσε. Ελπίδα παιδί είναι τελευταία. Ελπίδα εξαρτάται από μένα. Δεν εξαρτάται από σένα. Δεν με νοιάζει η ευθύνη. Άκουγε εσύ, Νίκο. Δεν με νοιάζει αν εξαρτάται από σένα. Εγώ θέλω να μου πει αν μία στο εκατομμύριο, α πούμε, αν το αεροπλάνο. Πώς θα επανέλθει αυτό, θα δει. Το σύστημα. Το σύστημα. Δηλαδή η media τι λένε για το. Για το πέος είναι η media τι λένε. Ξεκινήσαμε μετά από τα κανονικά και σταμάτησε. Άρα μην βάζουν media τι λένε, αφού χαλάνε. Αφού δεν φταίει εσύ, φταίει η media τι λένε. Ποιο φταίει τελικά. Εσύ ή η media τι λένε. Εσύ δεν φταίει. Ξεκίνησε τα αύγαλε. Εσύ τα αύγαλε, τελείωσε. Κάνε μια προσπάθεια πάλι. Δηλαδή δώσε μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Θες προτάσεις στην πόλη αυτή. Συγγνώμη γι' αυτό, Νίκο. Νίκο, άστο λίγο το μήνυμα αυτό. Άστο λίγο, γιατί είναι κρίμα. Άστο έχει ωραία διλήμματα να απαντήσει και εσύ λιγάκι. Άστο το προηγούμενο, Νίκο. Πού να δώσει προηγούμενο, ρε. Αυτό δεν μπορεί το επόμενο να βγάλει. Θα βγάλει το προηγούμενο, ρε. Άστο να εκεί. Μην τον μπερδεύει. Μην τον αγχώνει. Θα καεί καμιά λάθο. Δανδουλάκι. Δεν τον ανοίξει λίγο. Βγαίνει πέρα εδώ. Άνοιξε πόρτα και παράθυρα. Άνοιξε πόρτα και παράθυρα. Γιατί το αρκοντήσιο φυσικά δεν το λειτουργεί εδώ πέρα. Πόρτα και παράθυρα. Ανοιχτό είναι, για σένα είναι ανοιχτό. Ναι, άνοιξε την πόρτα και κάνα παράθυρο, γιατί είμαστε σε ηλικία, στα 45 είμαστε. Μας άρχισε καμιά εμβολή. Χάσαμε. Άντε, άνοιξε την κολοπόρτα και τον κολοπαράθυρο. Άνοιξε την κουρτίνα εδώ πέρα. Ρε, άνοιξε την κουρτίνα, σε λέω. Πέρα από μπροστά, δεν με πειράζει. Άνοιξε την κουρτίνα. Κλείστε αυτό. Τσάμπα ρεύμα και. Αυτό βγάζει αέρα, όσο σπέρμα μπορεί να βγάλει ένας 80χρονος μετά που έχει γυρίσει προστάτη. Άντε άνοιξε εκεί πέρα, συνέχισε ρε κιόλας. Δεν ξέρω πώς δουλεύει το θέμα. Μπα να βάλεις το rapto.gr εκεί. Θες να βάλω μια φανέλα αύριο rapto.gr να σε ξεφτυλίσω. Ε, σου κάνω κάτι μπουκετίδια να πούμε, δεν μπορεί να το βάλεις παλιό το μάθος. Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή. Τεχνικά δεν μπορείς. Τώρα όχι, πότε δεν μπορείς. Δεν μπορεί τίποτα. Γιατί βγήκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να μην μπορεί.